Πριν από μέρες η συνέντευξη μου λέει. Μάλιστα. Κρίμα με, αλλά να σου πω τι πιστεύω. Θα το πω τώρα και να ακουστεί. Τον βαρέθηκε. Τον βαρέθηκε η Ναταλία Βαρδί για το μάλλον. Κοίταξε να δει. Η Ναταλία. Η Ναταλία. Είναι η Ναταλία μα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό. Η Ναταλία του λαού είναι. Δηλαδή, παιδί μου, συγγνώμη, δεν έχω κάτι με το παιδί. Το παιδί είναι μια χαρά, ηθοποιό, καλό παιδί. Θεωρώ, θέλω την Ναταλία με κάποιον άλλον. Κάποιον. Πώ λίγο... να είναι αυτό ο άλλο δηλαδή. Θέλω να είναι λίγο πιο μεγάλο. Λίγο πιο όριμο. Να είναι λίγο πιο όριμο. Να έχει λίγο πιο. Μπορεί να μην τη αρέσουν όμω οι μεγαλύτεροι. Ναι, παιδί μου, την θέλω με έναν άνθρωπο που να μπορεί να σταθεί δίπλα. Ξέρω ότι ο Μάνο είναι πολύ παιδάκι από την Ιταλία. Στην περπατούρα είναι ο Μάνο, γιατί μπορεί να σταθεί. Τι. Η Ναταλία τα τελευταία χρόνια από ό,τι έχουμε δει από, τα... από αυτά που κάνει, τι κινήσει σε εισαγωγικά κινήσει, από την προσωπική τη ζωή με αυτού που τα φτιάχνει. Δεν είναι γυναίκα που ψάχνει να παντρευτεί και να κάνει παιδί. Το έχει δηλώσει. Μα δεν είπαμε για παιδί, για να σταθεί δίπλα. Ναι, αλλά όταν πα είσαι με έναν άνθρωπο που δεν έχει σκοπό να είναι ο άνθρωπο τη ζωή σου, ο σύντροφο τη ζωή σου. Στα δύο χρόνια περνάει η φλόγα και το πιστεύω χάθος, ότι θέλει οπότε... η Ναταλία. Η Ναταλία θέλει ένα άντρα που να τον θαυμάζει. Να τον έχει δίπλα τη και να είναι λιγάκι έτσι. Κοίτα, όλες οι γυναίκες το θέλουμε αυτό να ξέρεις πάντα. Βέβαια, δηλαδή, μην το παίρνεις έτσι, όποιο και να ρωτήσει, το ίδιο. Οπότε δεν είναι μόνο η Ναταλία. Εσένα βασικά η γυναίκα σου σε θαυμάζει. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι, η Ναταλία. Σε δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς για αυτή τη συγκεκριμένη σχέση, έχει πει. Να με βάλει σε γυάλα. Πολύ ειλικρινά. Αν μιλάει, Γιώργο. Να πω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν σε αφήνω να ολοκληρώσω. Λέω, έχει πει ότι γιατί να τον παντρευτώ, να τον σκλαβώσω. Δηλαδή, πολύ ειλικρινά το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο αυτό, υγιές. Αλλά και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ από το βίντεο που παρακολουθήσαμε είναι το πόσες εβδομάδες το ξέρω καθένας. Όχι, εγώ το ξέρω μια εβδομάδα. Αλλά εγώ το ήξερα. Ξέρω. Πόσες εβδομάδες εσύ όμως. Δεν ήξερα, δύο εβδομάδες. Το έχω ακούσει. Δύο-τρεις εσύ, κάτσε να τα υπολογίσεις. Καλά, εγώ το έμαθα χτες. Αλλά. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Άλλο είναι αυτό. Ότι αυτή όμω. Έχει δίκιο η Φέη. Πριν μια εβδομάδα βγήκε ένα περιοδικό που έλεγε ένα άνθρωπό μου. Πόσο καιρό πριν να την έδωσε αυτή τη συνέντευξη. Κοιτάξτε να δεις. Τι γίνεται πολλές φορές. Τη συνέντευξη την έχει δώσει 5-6 εβδομάδες. Και μπορεί πραγματικά να μην ήθελε ακόμα, να μην ήταν σίγουρη γι' αυτό. Ναι, αλλά όταν να πεις, για να φτάσει στο χωρισμό, έρχεται ένα προστάδιο χωρισμού. Όχι. Δεν βγαίνει να πει βαρύγδουπα πράγματα, ρε παιδί. Όχι, δεν το προετοιμάζει. Πολλοί το κάνουν αυτό λίγο πριν το τέλος. Ή πάνω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή, έλα, έχω χάσει τα